Hello, my name is Nektaris Farasopoulos and I am a primary school teacher in Syros, Greece. Currently, I am teaching the third grade, that is 8-year-old pupils. Last week, with my students, we tried to implement the activity about London. After the initial discussion about why we have to wash our clothes, we tried to figure out the rules we have to follow for a safe and effective wash. First of all, we tried to separate our clothes by their color and explain the different approach in each category. For example, higher temperature for dark clothes. Όχι. Λοιπόν, τι κάνουν οι πάντα οι τι προσέχει η οπαπά πριν βάλουν το ρόχο στο πλυντήριο. Ξεχωρίζουν τα άσπρα από τα μαύρα. Πολύ ωραία. Ξεχωρίζουν τα ρόχα με βάση το χρώμα. Γιατί, Δέσποινα. Γιατί αν γίνει. Γιατί αν είναι κάτι χρωματιστό και το άσπρο θα ανακατευτούν και θα γίνουν και τα δύο όπως να. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που θα κάνει τα ρούχα να ξεβάψουν. Τι είναι. Ωραία, το χρωματιστό ξεβάφει. Γιατί όμως ξεβάφει. Χρυσάνθη. Ξεβάφει τις πλευρές, τι θα κάνουμε τα ρούχα. Τα βάζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία ή σε υψηλή θερμοκρασία. Άννα. Υψηλή. Και τι σημαίνει όταν τα ρούχα παίρνουν σε υψηλή θερμοκρασία. Αραιώνεται το χρώμα. Όχι αραιώνεται, απλά βγαίνει. Ναι. Και αν έχω μαζί και κάτι το οποίο είναι άσπρο, τι θα κάνει μετά. Θα ανακατευτεί. Θα γίνει και το άσπρο, θα γίνει. Θα πάρει χρώμα. Ωραία. Λοιπόν, έχετε φέρει ρούχα μαζί σας. Ναι. Για σηκώστε να τα δω. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να τα χωρίσουμε με τον σωστό τρόπο. Ναι. Ωραία. Τι κατηγορίες ρούχα θα φτιάξουμε. Για να ακούσω. Πώς θα ξεχωρίσουμε τα ρούχα. Κωνσταντίνε. Με βάση το χρώμα. Ποια θα είναι η πρώτη μας κατηγορία. Τα άσπρα. Τα άσπρα λοιπόν. Πρώτη κατηγορία είναι τα άσπρα. Ωραία. Άλλη κατηγορία. Ανά. Μαύρα. Τα μαύρα. Άλλη κατηγορία. Αυτό τι είναι. Κάτι πιο γενικό θέλω. Τι θα δει. Τα σκούρα χρώματα. Και άλλη μια κατηγορία. Ανάη. In the second part of the activity, we try to focus on stain removal. We discuss the different kinds of stains, like juice or tomato sauce, and how we can remove them from clothes. Then we experimented with various stains on some clothes using the 5 different cleaners and try to conclude the best solution in every case. The implementation of the activities was very easy and very interesting for all of us. But I have to mention 2 important things. First, it's better to use cleaners that are not harmful or poisonous because it's safer for children. Also, in the activity, I focus mostly on boys in order to promote diversity in STEM education because usually washing clothes is considered to be a woman's duty.